συνεχίζουμε αφηγούμενοι τα θαύματα της Αγίας ενδόξως ο Παρθενομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας, πολιούχου και προστάτηδος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Θεραπεία ημικρανίας 1986. Αρκετά χρόνια έπασχα από τρομερούς πονοκεφάλους και συγκεκριμένα ημικρανίες. Η συχνότητά τους ήταν μεγάλη, το ίδιο και η ένταση και η διάρκειά τους. Για να περάσουν έπρεπε να πάρω πολύ δυνατά φάρμακα και να κλειστώ σε σκοτεινό χώρο με μεγάλη ησυχία. Το 1986, σε μία ολονυκτία που έγινε στο μετόχι της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους στο βαθύ Αυλίδος, που τιμάται στο όνομα της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, παρεκάλεσα την Αγία Αναστασία να μου θεραπεύσει τις ημικρανίες. Δοξασμένο να είναι το όνομά της, από τότε πέρασαν οι τρομεροί πονοκέφαλοι. Την ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου και πάντα θα θυμάμαι το καλό που έκανε σε μένα και στην οικογένειά μου. Με χίλιες ευχαριστίες η θεραπευθήσα Εκατερίνα Αηδώνη, Χαλκίδα. Εξαφάνισης εκζέματος 1987. Το 1984 μου παρουσιάστηκε έκζεμα και στα δυο μου πόδια. Εμφανίστηκε στη ραχιαία επιφάνεια των άκρων ποδών. Στην αρχή είχε μέγεθος καρυδιού, το οποίο σύντομα διπλασιάστηκε, τριπλασιάστηκε, πενταπλασιάστηκε και άρχισε να ανεβαίνει επικίνδυνα προς τον αστράγαλο. Με την τριβή στο παπούτσι ερεθιζόταν πιο πολύ, με αποτέλεσμα να αυξάνεται περισσότερο. Το 1987 με εξήτασε ο μακαριστός Αλέξανδρος Όσας, ιατρός από την Δράμα και τακτικός προσκυνητής στην Ιερά Μονή του Γρηγορίου. Όταν είδε το έξεμα, μου έδωσε μια κορτιζονούχα αληφή, η οποία όμως το ερέθησε χειρότερα. Τότε πλέον σκέφτηκα να επικαλεστώ την προστάτηδα της Ιεράς Μονής, Αγία Αναστασία τη Ρωμαία, την οποία ευλαβούμε πολύ και έχω ακούσει τόσα πολλά θαύματα από τους παλαιότερους πατέρες. Χρείοντας το πόδι μου για πρώτη φορά, δεν είδα άμεσα αποτελέσματα. Μια ανακούφιση μόνο και ξανά τα ίδια. Τότε έμαθα για την θεραπεία κάποιου από το αγίασμα της Παναγίας της Οικοσιφηνήσης, το οποίο έπινε καθημερινώς ως ότου θεραπευθεί. Σκέφτηκα λοιπόν ότι οι Άγιοι ευαρεστούνται αν προστρέχουμε πολλές φορές σε αυτούς. Έτσι δοκιμάζεται ο πόθος και η πίστη μας. Αποφάσισα πλέον κι εγώ να χρείω καθημερινώς τα πόδια μου με λάδι της Αγίας Αναστασίας, επικαλούμενος διαρκώς την βοήθειά της ως ότου θεραπευθώ. Έτσι και έγινε. Το έξεμα σιγά σιγά απάλυνε, υπεχώρησε, μειώθηκε και την 28η ημέρα εξαφανίστηκε οριστικά. Από τότε έχει απομείνει μόνο μια κοιλίδα, ένα μαύρισμα στο δέρμα, για να μου θυμίζει το παλαιό πρόβλημα και το θαύμα. Έκτοτε στερεώθηκε περισσότερο και αυξήθηκε η εμπιστοσύνη και η ευλάβειά μου προς την Αγία Αναστασία. Μη νη γάμα, Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Άγιον Όρος. Εξάλειψης εξογκώματος 1988. Ο πεθερός μου Νικόλαος Άνινος είχε κάποιο σκληρό εξόγκωμα σε μέγεθος αυγού στα οπίστια από το 1942, το οποίο τον πονούσε. Είχε εξεταστεί στην Αμερική και οι ιατροί του είχαν συστήσει εγχείρηση. Το 1988 επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Άγιον Όρος. Άκουσε για την Αγία Αναστασία τη Ρωμαία, η οποία θεραπεύει κάθε αρρώστια. Πήρε λάδι από το καντήλι της και άλυψε το πάσχον μέρος. Μέσα σε λίγες ημέρες το εξόγκωμα εξαφανίστηκε τελείως. Χρήστος Μιχελιουδάκης, Αθήνα. Θεραπεία σοβαρών εγκαυμάτων 1989. Τον Αύγουστο του 1988 επισκέφθηκα για πρώτη φορά το περιβόλι της Παναγίας και συνδέθηκα με την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου. Τότε γνώρισα και την Αγία Αναστασία τη Ρωμαία,
που επισφράγισε τη μοναχική της πολιτεία με μαρτύριο. Τον Αύγουστο του 1989 επισκέφτηκα και πάλι το ίδιο μοναστήρι και όταν έφευγα ο σεβαστός πατήρ Α μου έδωσε λάδι από το καντήλι της Οσιομάρτυρος για εσαΐ προστασία. Μια εβδομάδα μετά την άφηξή μου στην Αθήνα με επισκέφτηκαν οικογενειακοί φίλοι και ανανεωμένος από την αγάπη των αγιοριτών θέλησα να αναπαύσω τους επισκέπτες με ένα καλό δείπνο καθώς διδάχθηκα στον ιερό Άθωνα. Την ώρα όμως που μαγείρευα χύθηκε καυτή σάλτσα στο αριστερό μου χέρι το οποίο παραμορφώθηκε από τον καρπό ως τις άκρες των δακτύλων. Ένιωθα φοβερούς πόνους. Το χέρι κοκκίνησε και διωγγώθηκε και σε μερικά σημεία έβγαλε φουσκάλες. Αμέσως έτρεξα στη μεγάλη αδελφή μας, όπως ονομάζουν οι Γρηγοριάτες πατέρες την Αγία Αναστασία. Έβαλα 3 μετάνοιες μπροστά στην εικόνα της, έψαλα το απολυτίκιό της και άλυψα με το λαδάκι της το καμένο χέρι. Σε 2-3 ώρες το έγκαυμα εξαφανίστηκε. Το καμένο μου χέρι έγινε πιο υγιές από το δεξί και έπαψαν οι πόνοι, πράγμα το οποίο άφησε άναυδους τους παρόντες. Κατ' οικονομία Θεού στην άκρη του μικρού δακτύλου δεν έβαλα λάδι της Αγίας και το σημάδι έφυγε μετά από πολλούς μήνες. Το ίδιο λάδι έδωσε ίαση και στη μητέρα μου όταν κάποια φορά μολύθηκε στο πρόσωπο και πρίστηκε το μάτι της. Με το λάδι και την επίκληση της Αγίας έγινε μια χαρά. Ένα καλοκαίρι πάλι βρισκόμουν στην Ιερά Μονή του Οσίου Γρηγορίου και η μητέρα μου ανησυχούσε διότι είχα αργήσει να τους τηλεφωνήσω. Είδε όμως τον ύπνο της μια νέα και όμορφη μοναχή που της είπε «Να μην ανησυχεί διότι βρίσκομαι στην Ιερά Μονή Γρηγορίου και είμαι καλά. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ την Αγία Αναστασία και την παρακαλώ να πρεσβεύει για όλο τον κόσμο». Ευθύμιος Κολοβός, φοιτητής Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Πειραιάς. Θεραπεία νεφρών, 1989. Από καιρό είχα σοβαρά προβλήματα και φοβερούς πόνους στα νεφρά.
Πριν εξέλθω από το Άγιον Όρος για εξετάσεις, πέρασα και από την Ιερά Μονή του Οσίου Γρηγορίου και χρησιμοποίησα το λάδι από το κανδύλι της Αγίας Αναστασίας κατ' εντολήν του Αγίου Καθηγουμένου. Μόλις ξεκίνησα από το μοναστήρι, οι πόνοι που για μια εβδομάδα δεν με άφησαν καθόλου, σταμάτησαν ξαφνικά. Φτάσαμε αισίως στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να ζαλιστώ, πράγμα σπάνιο για μένα, και ο Νι Χίτογλου με πήγε στον ουρολόγο κύριο Βούρο. Με κοίταξε για πολλή ώρα, κοίταξε τις ακτινογραφίες, όλα τα βρήκε πολύ καλά. Ο πόνος εντωμεταξύ κόπηκε τελείως. Μου λέει τότε ο ιατρός, δεν σου βρίσκω τίποτε. Αν θέλεις να χάσεις το χρόνο σου, γύρισε στους γιατρούς. Κατ' εμέ είσαι τελείως καλά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, και για τώρα και για το εγγύς μέλλον. Δεν θέλησα να θέσω υπό αμφιβολία τους λόγους του ιατρού, καθότι απολαμβάνει εκτιμήσεως ο κύριος Βούρος υπό πολλών και δει ως χριστιανός. Δεν είμαι τόσο εύκολος στα θαύματα, αλλά τώρα δεν μπορώ να αποδώσω την εξέλιξη πουθενά αλλού, ημείς το λαδάκι που μου έδωσαν από το κανδύλι της Αγίας Αναστασίας, το οποίο και έχω πάντα μαζί μου. Ευχαριστώ όλους για την στοργή με την οποία με περιέβαλαν και ιδιαιτέρως τον Άγιο Γέροντα και την έφορο και ιατρό της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, Αγία Αναστασία. Ταπεινά προσκυνώ, ελάχιστος εν μοναχής, μοναχός Εφραίμ Κατουνακιώτης, εκ της συνοδείας του παπά Εφραίμ Κατουνάκια Αγίου Όρους. Θεραπεία καρκίνου 1989. Πρωτοχρονιά του 1989 ήλθε στο σπίτι μου η εξαδέλφη μου Έψιλον Φ από την Τίνο με τον άνδρα της και τη μοναχοκόρη της Σίγμα 17 ετών που είχε καρκίνο στο κεφάλι. Το πρόσωπο της κόρης είχε παραμορφωθεί τελείως. Τα πόδια της είχαν στραβώσει και είχαν παραλύσει. Κάποτε ήταν μία ευπαρουσίαστη κοπέλα. Οι γονείς της, απελπισμένοι που οι ιατροί είπαν πως το παιδί δεν έχει ζωή, μας ερώτησαν μήπως εμείς έχουμε άλλο καλύτερο ιατρό. Αφού τους φιλοξένησα στο σπίτι μου, την άλλη μέρα πήγαμε στο ιατρικό κέντρο στον κύριο Βασίλη Κέκη. Μετά από διάφορες εξετάσεις και αξονική τομογραφία διαφόρων ιατρών, ο κύριος Κέκης είπε «Δυστυχώς το παιδί δεν έχει ζωή και μην το ταλαιπωρείτε». Πατέρας και μάνα άρχισαν τότε να χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο και να κλαίνε απαρηγόρητα. Προσπάθησα να τους παρηγορήσω και να τους πείσω ότι με το λάδι της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας το παιδί θα γίνει καλά. Την άλλη μέρα άλυψα το κεφάλι του παιδιού με λάδι, έβαλε και στο στόμα του. Εν τω μεταξύ τηλεφώνησα στους πατέρες της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου να της κάνουν παράκληση και θεία λειτουργία υπέρ αναρρώσεώς της. Πήγαμε στο νοσοκομείο Υγεία. Αφού το εξέτασε ο κύριος Καψαλάκης, κούνησε απελπισμένα το κεφάλι του και είπε «Αργήσατε πολύ, θα κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε». Τότε η μητέρα του κάθε ημέρα άλυφε το παιδί με λαδάκι της Αγίας και διάβαζε την παράκλησή της. Σε μία εβδομάδα έκανε δύο εγχειρήσεις και η βιοψία έδειξε κακοήθη όγκο με κακές εξελίξεις. Ξαφνικά το παιδί άρχισε να καλυτερεύει. Κάθε ημέρα και καλύτερα. Έκτοτε ο ιατρός παρακολουθούσε το παιδί επί δύο χρόνια, ώσπου είπε «Είναι πολύ καλά και δεν χρειάζεται να το ξαναφέρετε». Σήμερα η Σίγμα είναι ένα ευπαρουσίαστο κορίτσι, τελείωσε το λύκειο, παρέλασε ως σημεοφόρος της 28 Οκτωβρίου και των τριών ιεραρχών στην έβρεση της Παναγίας της Τίνου. Τώρα σπουδάζει σε κάποια σχολή. Επίσης μια γνωστή μου, η κυρία Χαρή Κλιαπή, μητέρα δύο μικρών παιδιών, είχε καρκίνο στο νεφρό. Έκανε εγχείρηση, το αφαίρεσαν και σε λίγους μήνες ο καρκίνος έκανε μετάσταση σε όλο της το σώμα. Από την μέση και κάτω έμεινε παράλυτη. Της έδωσα το λάδι της Αγίας Αναστασίας, αλήφθηκε και από τότε άρχισε να καλυτερεύει. Στην αρχή περπατούσε με πατερίτσες, μετά με μπαστούνι, τώρα είναι τελείως καλά. Έχω εφοδιαστεί με λάδι από το κανδύλι της Αγίας και όπου το δίνω γίνονται θαύματα.
Το χρησιμοποιώ για τα παιδιά μου και για τα εγγόνια μου. Βαρβάρα Παπανικολάου, Αθήνα. Ψήπονος Επενέργεια, 1989. Το Σεπτέμβριο του 1989 βρέθηκα για προσκύνημα στο Άγιον Όρος. Κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής μου έπαθα μια κρίση με φοβερούς πόνους στα νεφρά. Παρά τα φάρμακα ο πόνος δεν υποχωρούσε. Ένας μοναχός της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου με πήγε στην εικόνα της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας για να προσευχηθούμε μαζί. Μετά μου έδωσε ένα φιαλίδιο με λάδι από την κανδύλα που έκαιγε μπροστά στην εικόνα για να το βάλω στο μέρος που πονούσα. Μόλις το έκανα ο πόνος σταμάτησε αμέσως. Ευχαρίστησα τον Θεό. Έτσι μπόρεσα να συνεχίσω το προσκύνημά μου και όταν επέστρεψα στην Ολλανδία εγχειρίστηκα επιγόντως. Ιερεύς Αντώνιος Δίπο, Ορθόδοξος Ρωσική Εκκλησία, Κρωμένιε Ολλανδίας. Θεραπεία Καρδιοπαθίας, 1990. Η Ελένη, γυναίκα του αδελφού μου, 23 χρονών, Ορθόδοξη από την Καμπόν και τώρα κάτοικος Μπουζιμάη Ζαΐρ, άρχισε να παρουσιάζει πολλά προβλήματα στην υγεία της, δηλαδή ανορεξία, κόπωση, εξάντληση και δύσπνοια. Μετά από εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι είχε τρύπα, φύσιμα, στην καρδιά. Με ενημέρωσε ο αδελφός μου σχετικός. Το γράμμα του, που από το Ζαΐρ για να έλθει στην Ελλάδα χρειάζεται ένα μήνα, έφτασε μέσα σε μία εβδομάδα. Έγινε αμέσως μια θεία λειτουργία υπέρ υγείας και αναρρώσεως Ελένης, στο παρεκκλήσι της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας. Συγχρόνως έστειλα και βομβάκι περασμένο από τα Ιερά Λείψανα της Αγίας. Το γράμμα μου με το βομβάκι έφτασε σε 8 ημέρες στον προορισμό του. Η Ελένη σταυρώθηκε με το βομβάκι και σε μία εβδομάδα έτρωγε κανονικά. Σε 15 ημέρες μετά το σταύρωμα η τρύπα είχε εξαφανιστεί και οι ιατροί δεν βρήκαν τίποτε. Σήμερα η Ελένη είναι τελείως καλά, τρώει και δουλεύει κανονικά.
αναγνώστης φι μη Ιερά Μονή Ιωσίου Γρηγορίου Άγιον Όρος. Θεραπεία πνευμονικού ειδήματος 1990. Ο ιατρός Θήτα Δέλτα είχε κάποια προβλήματα στην καρδιά και τα Χριστούγεννα του 1990 έκανε εγχείρηση καρδιάς που διήρκεσε 9,5 ώρες. Καθαρίστηκαν με επιμέλεια όλες οι αρτηρίες. Ήταν πολύ επίπονη εγχείρηση και οι ιατροί ήσαν κορυφαίοι στο είδος. Μετά από 2 ημέρες, ο ιατρός που εγχειρίστηκε έπαθε πνευμονικό ίδημα. Οι ιατροί πλέον δεν είχαν καμιά ελπίδα, διότι το οξυγόνο είχε φτάσει στους 70 βαθμούς και συνεχώς κατέβαινε. Το βράδυ της ιδίας ημέρας έγινε παράκληση στην Αγία Αναστασία τη Ρωμαία. Την επομένη ημέρα μαθαίνουμε ότι το οξυγόνο έφτασε στους 200 βαθμούς και η όλη κατάσταση ήταν πολύ ικανοποιητική. Οι ιατροί πλέον άρχισαν να ελπίζουν. Επικολούθησε διαρκής βελτίωση της καταστάσεως του ασθενούς και μετά από 2 μήνες βγήκε από την εντατική. Σήμερα ο ίδιος βεβαιώνει ότι σώθηκε από θαύμα, διότι γνωρίζει πολύ καλά ως ιατρός ότι πνευμονικό ίδημα ίσον θάνατος. Επιθυμεί πολύ να επισκεφτεί την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου και να ευχαριστήσει την Αγία Αναστασία. Βασίλειος Λαγουδάκης, Ασπρόπυργος Αττικής. Θεραπεία νευροπαθίας και καρκίνου 1990. Κάποια κυρία από το Σίδνεϊ Αυστραλίας, ονόματι Χρυσάνθη Κάπα, υπέφερε πολύ από τα νεύρα της. Μια νύχτα έπεσε σοβαρά άρρωστη, διότι της είχαν τελειώσει τα χάπια. Ξύπνησε τον ιό της να την μεταφέρει στο νοσοκομείο. Περιμένοντάς το να ετοιμαστεί, η Χρυσάνθη άκουσε μια φωνή που της είπε να σταυρωθεί με το λάδι της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας και θα γίνει καλά. Όταν άκουσε τη φωνή, αμέσως το δωμάτιό της γέμισε ευωδία. Σταυρώθηκε και αμέσως συνήλθε.
ησύχασε και κοιμήθηκε. Από τότε είναι τελείως καλά, τόσο καλά όσο ποτέ στη ζωή της. Η κόρη της Ιδίας, η Ζωή Κάπα, υπέφερε από καρκίνο του στήθους. Είχε πάει σε πολλούς ιατρούς, μα βελτίωση δεν είδε. Έφυγε από την πόλη που έμενε και πήγε κοντά στη μητέρα της. Νέες επισκέψεις σε ιατρούς, βελτίωσης καμία. Τελικώς κατόπιν παρακινήσεως της μητέρας της, πίστηκε να σταυρωθεί και αυτή με λαδάκι της Αγίας Αναστασίας. Στις επόμενες ιατρικές εξετάσεις της, η Ζωή πήρε μαζί της και τις παλαιές ακτινογραφίες της, μαζί με τα ιατρικά έγγραφα. Μετά από πολύ ωρή εξέταση, ο ιατρός της είπε «Δεν βρίσκω τίποτε επάνω σου. Οι ακτινογραφίες δεν πρέπει να είναι δικές σου». Τα θαύματα αυτά συνέβησαν τον Ιούλιο του 1990 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Το λάδι της Αγίας Αναστασίας το είχα λάβει από μια πιστή κυρία που το είχε πάρει από τη μητέρα μου. Δέλτα Μη Ταφ, Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Άγιον Όρος. Θεραπεία καρδιοπαθίας, 1991. Ο γιος μου ήταν ακόμη αβάπτιστος όταν τον Μάιο του 1991 ασθένησε σοβαρά. Νοσηλεύτηκε για 20 ημέρες στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Παρουσίασε σύνδρομο Καβασάκη, όπως λέγεται ιατρικά. Έδειξε 5 από τα 7 συμπτώματα της ασθενείας αυτής. Μηνυγκίτιδα, υψηλό πυρετό, κόκκινα εξανθήματα κλπ. Αυτό το σύνδρομο είναι περίπτωσης 1 στο εκατομμύριο και αφήνει μόνιμη βλάβη στα στεφανιαία αγγεία. Ειδοποιήσαμε στην Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου και έγινε παράκλησης στο παρεκκλήσι της Αγίας Αναστασίας. Από εκείνη τη στιγμή η κατάσταση του ιού μου σταθεροποιήθηκε, οπότε συνεχίστηκε η θεραπεία. Σε 20 ημέρες η θεραπεία τελείωσε και τον ήπιο εξήλθε υγιέστατο. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ο ιατρός δεν μας είπε τίποτε για την σοβαρότητα της καταστάσεως. Όταν τελείωσε η θεραπεία ο ιατρός μας είπε «Είσαστε πολύ τυχεροί, πέσατε από την Ακρόπολη και μείνατε όρθιοι. Πάντως το παιδί δεν σώθηκε με δική μας επέμβαση. Ευχαριστώ την Αγία Αναστασία για την θεραπεία και την προστασία της. Γάμα πι ασπρόπυργος Αττικής».
συνεχίζουμε αφηγούμενοι τα θαύματα της Αγίας ενδόξως και ο Παρθενομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας, πολιούχου και προστάτηδος της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Θεραπεία εγκεφαλικού και καταγμάτων, 1990. 7 Δεκεμβρίου 1990, ημέρα Παρασκευή, ώρα 8 μετά μεσημβρία. Μου τηλεφωνούν από την τροχέα Κατερίνης. Η γυναίκα μου πει και η κόρη μου μη, προσπαθώντας να διασχίσουν την εθνική οδό στην περιοχή Κατερίνης, έπεσαν θύματα τροχαίου δυστυχήματος. «Και τώρα πώς είναι?» ρώτησα με αγωνία. Μου απήντησαν: «Προς το παρόν ζουν. Τους στείλαμε στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διότι είναι σοβαρά». Το ίδιο βράδυ, ώρα 10:30 μετά μεσημβρία, πήγα στο νοσοκομείο. Συνάντησα τους ιατρούς της γυναίκας μου. Μου λέγουν: «Δεν υπάρχουν ελπίδες». Συνάντησα τους ιατρούς της κόρης μου, τα ίδια. Κάποιος γνωστός μου καθηγητής με ενημέρωσε: «Μηδαμινές ελπίδες και για τις δύο. Η γυναίκα σου έχει ένα χτύπημα στο κεφάλι και ένα στο στήθος. Η κόρη σου είναι πολύ σοβαρά. Έχει 17 κατάγματα στο σώμα, στα χέρια, στα πόδια και ίσως τη λεκάνη. Έχει ένα διπλό χτύπημα δεξιά και αριστερά στο κεφάλι. Ο εγκέφαλος παρουσιάζει συλλογή υγρού, διάστηκτα αιματώματα και παρουσιάζει υπαραχνοειδή αιμορραγία. Είναι πολύ σοβαρά». Επειδή ο εγκέφαλος της κόρης μου έσβηνε και δεν έδινε δική της αναπνοή, αποφάσισαν να τη ρίξουν σε βαρβιτουρικό κόμμα και την έβαλαν στο μηχάνημα. Υπελόγισαν ότι σε 3 έως 4 εβδομάδες, αν ζήσει, θα την επαναφέρουν. 8 Δεκεμβρίου 1990, ημέρα Σάββατο, ώρα 3 π.μ. μεσημβρία. Η γυναίκα μου πέθανε. Μου το ανακοινώνουν 5 ιατροί. Και αντί κάποιου ευχαρίστου, μου λέγουν: «Και η κόρη σου για εκεί πάει. Θα περιμένετε κάποιο διάστημα». Ο νευροχειρουργός προσθέτει: «Αν παρελπίδα υπάρξει θεαματική εξέλιξη και ζήσει, η κατάστασή της θα είναι τραγική για πολύ πολύ καιρό και ίσως χρειαστούν πάρα πολλές εγχειρήσεις. Πιθανόν να μείνει και φυτό. Θα το δούμε». Την ίδια ημέρα, ώρα 4 μετά μεσημβρία, έγινε η κηδεία της γυναίκας μου. Τότε θυμήθηκα για πρώτη φορά τον ιερομόναχο πατήρ Νί από την Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου, παλαιό φίλο μου, ο οποίος το 1986 μου είχε πει: «Όποτε μας χρειαστείτε, εμείς εδώ είμαστε». Επικοινωνήσαμε μαζί του και ζητήσαμε τη βοήθειά του. 9 Δεκεμβρίου 1990, ημέρα Κυριακή. Ο πατήρ Νί, ευρισκόμενος εκείνες τις ημέρες στο μετόχι της Μονής, στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, έμαθε το περιστατικό και διάβασε μια παράκληση στην Αγία Αναστασία τη Ρωμαία υπέρ υγείας και αναρρώσεώς της. Εν τω μεταξύ, όλο το Σαββατοκύριακο η κόρη μου πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Τη συνέβη και νεφρική ανεπάρκεια. Η καρδιά της δεν δούλευε καλά, παρουσίαζε πολλές έκτακτες κοιλιακές ιστολές, είχε και αιμάτωμα στο πνευμόνι. Οι ιατροί ζήτησαν κάποιο τηλέφωνο, αν χρειαστεί, να μας ειδοποιήσουν για την κηδεία. Τους δώσαμε 3 τηλέφωνα. Μετά την παράκληση στην Αγία Αναστασία, το απόγευμα, λέγουν οι ιατροί: «Έχουμε κάποια βελτίωση στα νεφρά. Σήμερα το απόγευμα η καρδιά έκανε μόνο 3 έκτακτες κοιλιακές ιστολές. Αυτό είναι κάποιο σημάδι, μα δεν σημαίνει τίποτε. Το παιδί ακόμη βρίσκεται σε άθλια κατάσταση». 10 Δεκεμβρίου 1990, ημέρα Δευτέρα. Κατάσταση σταθερή. 11 Δεκεμβρίου 1990, ημέρα Τρίτη. Κατάσταση σταθερή. Τότε παρατηρήσαμε μία ανεξήγητη νευρικότητα στους ιατρούς. Θα ξανακάνουμε αξονική τομογραφία. Θα τη μεταφέρουμε όμως σε ιδιωτικό ιατρείο, διότι χάλασε ο δικός μας τομογράφος. Τους ρώτησα: «Μα είπατε πως δεν επιτρέπεται καμιά μετακίνηση». Μου απάντησαν: «Δεν έχει σημασία. Η τομογραφία πρέπει να γίνει οπωσδήποτε». Σήμερα προμηθεύτηκα και λάδι από το κανδύλι της Αγίας Αναστασίας
και την άλυψα σε όλα τα σημεία του σώματος που είχε πρόβλημα. Χέρια, πόδια, κεφάλι, μάτια και στόμα για να μιλήσει. 12 Δεκεμβρίου 1990, ημέρα Τετάρτη. Γίνεται η μεταφορά και η αξονική τομογραφία. Το υγρό έχει υποχωρήσει. Το αιμάτωμα έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Αποφασίζουν να ξυπνήσουν την κόρη μου από το κόμμα. Δεκεμβρίου 1990, ημέρα Πέμπτη. Χωρίς να μας πούν τίποτε, ξυπνούν την μία από το κόμμα 6 μέρες μετά το δυστύχημα. Το απόγευμα στο επισκεπτήριο μου λέγουν οι ιατροί: «Η κόρη σου βγήκε από το κόμμα και έχει δική της αναπνοή. Άρα φόβος για να μείνει φυτό δεν υπάρχει». Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτε. Τους ρωτώ: «Δηλαδή είναι σοβαρή η κατάσταση?» Μου απαντούν: «Υπομονή. Χρειάζεται υπομονή. Η κόρη σου θα μείνει εδώ 7 μήνες, ίσως ένα χρόνο. Δεν είναι σίγουρο αν θυμάται ποια είναι και αν μπορεί να επικοινωνεί με το περιβάλλον της». Ξαναρωτώ: «Με τα κόκαλα τι θα γίνει?» Μου απαντούν: «Το κεφάλι μας ενδιαφέρει περισσότερο. Τα κόκαλα όχι τόσο. Είναι μικρό παιδί, τα κόκαλα διορθώνονται. Το κεφάλι μετά από ένα χρόνο θέλει εγκεφαλογράφημα για να δούμε αν το παιδί γελάει, αν ανταποκρίνεται σε εξωτερικά ερεθίσματα, αν έχει συνέστηση του τι γίνεται γύρω της». Εγώ ήμουν ψυχικά χάλια. Οι αγιορείτες με βεβαίωναν από την τρίτη ημέρα ότι η μη θα γίνει καλά όπως πριν. Και εγώ το πίστευα, μα οι ιατροί δεν μου το βεβαίωναν. 16 Δεκεμβρίου 1990, ημέρα Κυριακή. Η μη, παρά τα λεγόμενα των ιατρών, άρχισε τις τρέλες. Άνοιγε τα μάτια της, επικοινωνούσε με τα δάχτυλα, δεν μιλούσε βέβαια, αλλά συνεννοείται με νοήματα. Οι ιατροί μου λέγουν: «Καλό σημάδι». 22 Δεκεμβρίου 1990, ημέρα Σάββατο. Επειδή το πρωί προσέχω το άλλο παιδί στις αίρες, έρχομαι τα απογεύματα στο επισκεπτήριο.
Βρίσκω πάλι τον καθηγητή και τον ρωτώ. Πώς πάει το παιδί? Μου απαντά. Καλά πάει. Δηλαδή, καλά πάει. Περπατά πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί, από κάτω είναι μια χαράδρα, αλλά πάει καλά. Αν σκεφτείς ότι τη μεταφέραμε εδώ νεκρή, καλά πάμε. Υπομονή, θα μιλήσει. Στο βεβαιώνω. Σε 1, 2, 3, 7 μήνες θα μιλήσει. Θα κάνουμε Πάσχα του 91 μαζί, πιθανόν και πρωτοχρονιά του 92. Λίγες ελπίδες έχουμε να επανέλθει κάπως. Χρειάζεται υπομονή. 23 Δεκεμβρίου 1990, ημέρα Κυριακή. Συναντώ τον επιμελητή. Πώς πάει η κόρη μου? Μου απαντά. Μη βιάζεσαι. Εντάξει, θα μιλήσει. Μετά από 2, 3, 4 μήνες θα μιλήσει. Εν τω μεταξύ το πρωί είχα κάνει εφιέλαιο στο σπίτι μου, πήρα λάδι στο νοσοκομείο και την άλυψα. Στις 4.30 μετά μεσημβρίαν έφυγα. 24 Δεκεμβρίου 1990, ημέρα Δευτέρα. Μαθαίνω ότι η κόρη μου χθες στις 5.30 μετά μεσημβρίαν μίλησε. Το διαπιστώνω το απόγευμα. Συνεχίζω να την αλείβω με το λάδι της Αγίας Αναστασίας. Πρέπει να πω εδώ ότι από τότε που πήρα το λάδι της Αγίας, καθημερινά αλείφω με αυτό την μη σε όλα τα επικίνδυνα σημεία. Ρωτώ τον ιατρό υπηρεσίας. Μου λέγει, πάει καλά. Φέραμε απ' έξω ειδικό ιατρό να εξετάσει το δεξί της χέρι που λέγαμε πως είναι παράλυτο. Τελικώς δεν είναι παράλυτο. Έχει πάρεση. Θα επανέλθει μετά από πολύμηνη φυσιοθεραπεία. Κάποια στιγμή που χάιδευα το δεξί χέρι της κόρης μου, τη ρωτώ. Αισθάνεσαι το χέρι μου? Μου λέγει, ναι, το αισθάνομαι. Λέγω τότε στον ιατρό ότι καταλαβαίνει το χάιδεμα στο χέρι. Μου απαντά, κύριε Κάπα, και εμείς και ο ειδικός ιατρός σας λέμε ότι έχει πάρεση. Θέλει δουλειά και χρόνο. Του λέγω, έτσι μου είπε η κόρη μου. Η απάντηση, αν μας κάνει και αυτό η κόρη σας, τότε τι άλλο πια θα δούμε από αυτήν? 25 Δεκεμβρίου 1990, ημέρα Τρίτη, Χριστούγεννα. Η μη κάνει γυμναστική με το δεξί της χέρι. Θυμάται ποια είναι, μιλά, γελά, λέγει τα κάλαντα και όταν της λέγω με σήμερα γεννήθηκε ο Χριστός, μας λέγει «Όχι, σήμερα γεννήθηκε ο Χριστός και εγώ ξαναγεννήθηκα». Δεν της το είχε πει κανείς. 27 Δεκεμβρίου 1990, ημέρα Πέμπτη. Οι ιατροί είχαν ετοιμαστεί να κάνουν χείριση από τις 26 Δεκεμβρίου για να βγάλουν το υγρό. Κάνουν άλλη μια ακόμη αξονική τομογραφία την 8η κατά σειράν. Το υγρό είναι σε φυσιολογικά όρια. Δεν υπάρχει κανένα αιμάτωμα. Λέγουν οι ιατροί, η κόρη σας κύριε Κάπα τελείωσε από το τμήμα μας. Αλλάζει τμήμα, πάει στο ορθοπαιδικό. 28 Δεκεμβρίου 1990, ημέρα Παρασκευή. Μου λέγουν, κύριε Κάπα, το θέμα του εγκεφάλου έχει λήξει, φύγετε. Μα δεν θα χρειαστεί εγκεφαλογράφημα. Τελείωσε σας λέμε, φύγετε από εδώ πέρα. Μα τι συνέβη, μη μιλάς, μη μιλάς, πάρ' την κόρη σου και φύγε. Πέστε μου τι γίνεται. Τότε κάποιος ιατρός μου απαντά, κοιτάξτε κύριε Κάπα, οι λύσεις είναι δύο. Αν πιστεύετε στον Θεό έγινε θαύμα. Αν δεν πιστεύετε, είναι σαν να ρίξατε 1 τρισεκατομμύριο ζάρια και να ήρθαν όλα εξάρες. Διαλέξτε και πάρτε. Σας ικανοποιεί η απάντηση. Φύγετε. Αλλάξαμε τμήμα. Στο ορθοπαιδικό ασχολήθηκα με τα κόκαλα. Thank you.
31 Δεκεμβρίου 1990, ημέρα Δευτέρα. Το ένα χέρι έχει δέσει και έχει βγει από το γύψο. 3 Ιανουαρίου 1991, ημέρα Πέμπτη. Διορθώνω το πόδι που δεν είχε πιάσει καλά. 15 Ιανουαρίου 1991, ημέρα Τρίτη. Βγάζουν και αυτόν τον γύψο. Σε μια συζήτηση πάνω από το προσκεφάλι της, της λέγουμε «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά». Είχε και αυτή αρχίσει να χάνει την υπομονή της. Τότε μας είπε «Αυτό που μου λέτε, μου το είπε και κάποια κυρία που ήρθε και με επισκέφθηκε στην εντατική. Τη ρωτώ, μα ποια κυρία κόρη μου, στην εντατική ερχόμουν μόνο εγώ και η θεία σου, κανείς άλλος». «Όχι», απαντά, «ήρθε και με επισκέφθηκε μια πολύ ψηλή, πολύ ωραία και καστανόξανθη γυναίκα και μου είπε «Μη στεναχωριέσαι, θα γίνεις πάλι όπως ήσουν πριν και θα φύγεις από το νοσοκομείο περπατώντας». Με φίλησε και έφυγε. Εγώ παραξενεύτηκα, το μυαλό μου δεν πήγε πουθενά. Κατόπιν τη ρώτησα, «Μήπως είδες καμιά νοσοκόμα?» «Όχι, δεν φορούσε μπλούζα νοσοκομείου, πολιτικά ρούχα φορούσε». Απόρρισα, ποιος είχε μπει στην εντατική? Τότε υποψιάστηκα μήπως έγινε κάποια άλλη επέμβαση και ρώτησα ένα φίλο μου αν έχει κάρτα με εικόνα της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας και αν ξέρει πώς είναι, ψηλή, κοντή κλπ. Τότε μάθαμε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά τέριαζαν στην Αγία Αναστασία. Εγώ πάλι αμφέβαλα. Δεν πίστευα εκείνο το «θα φύγεις από το νοσοκομείο περπατώντας». Είπα πως είναι παιδική φαντασία της, διότι αδύνατο να βγει από νοσοκομείο ένα παιδί με δύο σπασμένα πόδια περπατώντας. Θα πρέπει να βγει με καροτσάκι ή με πατερίτσες, ποτέ περπατώντας. Αμφέβαλα. Δεν είπα όμως το παιδί μήπως λέγει ψέματα, μήπως το έβγαλε από το μυαλό του. Η θεαματική εξέλιξη συνεχιζόταν. Την ίδια ημέρα, 39 ημέρες μετά το δυστύχημα, 9 ώρες πριν από το 40ήμερο μνημόσυνο της γυναίκας μου, φεύγαμε από το νοσοκομείο με ένα μόνο γύψο που θα τον έβγαζαν τελικό σε 15 ημέρες. Εγώ έπλεα σε πελάγι ευτυχίας μετά από τόσα απίστευτα γεγονότα. Αν είχε συμβεί έστω και το 10% από όσα μου έλεγαν οι ιατροί, έπρεπε να έχω στα χέρια μου στην καλύτερη περίπτωση ένα παιδί λίγο καθυστερημένο. Η μη όμως δεν είχε ούτε πονοκέφαλο, ούτε ζαλάδες, ούτε επιληψία, ούτε απώλεια μνήμης. Ήταν πρώτη μαθήτρια και συνέχιζε να είναι. Της έκανα τεστ στην προπαίδεια και μου απαντούσε σωστά. Οι ιατροί δεν έκαναν σχεδόν τίποτε. Ούτε εγχείρηση, ούτε επέμβαση, ούτε νηστέρι, εκτός από εξετάσεις, γύψο και διόρθωση ποδιών. Της έδωσαν και φάρμακα, αλλά από τις 24 Δεκεμβρίου έπαψαν και αυτά, εκτός ίσως μόνο αντιβιωτικά. Μετά από τόση αγωνία ήμασταν σπίτι μας. Κάποια από εκείνες τις ημέρες συζήτησα με ένα ιατρό λόγο θεραπευτή για την περίπτωση της κόρης μου και μου είπε
Όταν το έμαθα πήρα τηλέφωνο στο νοσοκομείο και μου είπαν τι έχει η κόρη σου. Στην αρχή υποψιάζονταν ότι πρόκειται για αιμορραγία στην υπαραχνοειδή περιοχή. Μόλις το άκουσα ήμουν σίγουρος ότι στην καλύτερη περίπτωση η κόρη σου θα έμενε φυτό. Πριν καν γίνει η αξονική, μόνο η υποψία των ιατρών έφτανε να μου δείξει ότι η κατάσταση ήταν χάλια. Τότε του λέγω, «Μα είχε αιμορραγία στην υπαραχνοειδή περιοχή». «Ναι», μου απαντά, «το ξέρω, το έμαθα ύστερα. Το μόνο που μπορώ να πω σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο Θεός πήρε και τους δύο πάνω και κάποια στιγμή για άγνωστους λόγους αποφάσισε να επαναφέρει τον ένα πίσω. Ξεκάθαρα πράγματα. Τέτοιο γεγονός δεν εξηγείται επιστημονικά». 29 Ιανουαρίου 1991, ημέρα Τρίτη. Πήγαμε να βγάλουν και τον τελευταίο γύψο από το πόδι και μας τον έβγαλαν. Φεύγαμε πλέον οριστικά από το νοσοκομείο. Τότε λέγει η μη, «Μπαμπά, ντρέπομαι να καθίσω στο καροτσάκι». «Τότε να πάρω με τις πατερίτσες», της λέω. Μου απαντά, «Όχι, δεν θα είμαι όμορφη με πατερίτσες. Λοιπόν, θα περπατήσω». «Μα πώς θα περπατήσεις?» «Θα με κρατήσεις εσύ». Ξεκινήσαμε. Την κρατούσα σαν στήριγμα κάτω από τον ώμο και βγήκαμε από το νοσοκομείο περπατώντας. Τότε θυμήθηκα το όραμα της κόρης μου και είπα, «Δες και αυτό που μου φάνηκε στην αρχή για παραμύθι, ότι θα βγει με δυο σπασμένα πόδια περπατώντας, και αυτό πραγματοποιήθηκε». Μου είπαν οι ιατροί, «Σε ένα μήνα θα μπορεί να ξαναπαίξει τένις». Σήμερα η μη έχει ήδη παίξει τένις και από αύριο πηγαίνει στην κολύμβηση. Ως μαθήτρια εξακολουθεί να αριστεύει. Έγραψε στη γλώσσα το καλύτερο διαγώνισμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν θα χρειαστεί ούτε εγκεφαλογράφημα. 10 Μαρτίου 1991, ημέρα Κυριακή, της Σταυροπροσκυνήσεως. Επισκεπτόμαστε εγώ, η αδελφή μου και η κόρη μου μη, το μετόχι της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Μπαίνοντας μέσα στην εκκλησία του μετοχίου, η μη λέει ξαφνικά, «Να την!». Ο ναός ήταν σκοτεινός. Εγώ δεν είχα συνηθίσει ακόμη, δεν έβλεπα μπροστά μου, και η μη μας δείχνει μια εικόνα. Λέγω, «Ποια είναι αυτή?». Απαντά η κόρη μου, «Αυτή η γυναίκα που είδα στο όνειρό μου. Εκείνη με το πράσινο κάλυμα». Πηγαίνει κοντά η αδελφή μου, διαβάζει, «Αγία Μακρίνα». «Όχι αυτή που διαβάζεις, δίπλα», λέει η κόρη μου. Η αδελφή μου πήγε σε άλλη. Επέμενε η μη, «Όχι εκείνη, δίπλα, να σε αυτήν». Ήταν η Αγία Αναστασία η Ρωμαία, μπροστά στην εικόνα της οποίας είχε γίνει η παράκληση. Πώς την είδε στα σκοτεινά, και αυτό είναι ανεξήγητο. Τον καιρό που επικοινωνούσα με τον Πάτερ Νί και με βεβαίωνε ότι το θέμα είχε τελειώσει και η μη θα γίνει καλά, το έλεγα στους κουμπάρους και στους φίλους μου και εκείνοι κουνούσαν το κεφάλι και σκέφτονταν ίσως. Ο καημένος τα έχει χαμένα από τη στενοχώρια του. Όταν το παιδί βγήκε από το κόμμα, άρχισαν και αυτοί να προβληματίζονται. «Ναι μεν», έλεγαν, «αλλά οι ιατροί λένε άλλα». Οι ιατροί λένε άλλα, μα τελικώς είπαν, «Μη μιλάς, μη μιλάς, πάρ την κόρη σου και φύγε». Ευχαριστώ τον Θεό, διότι χωρίς αμφιβολία, χάρη στις προσευχές των πατέρων και στην επέμβαση της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, η κόρη μου αυτή τη στιγμή είναι σπίτι τετράγερη, χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτή η περιπέτεια με έκανε να καταλάβω πως όσο πιο κοντά στον Θεό και στην Εκκλησία είμαστε, τόσο πιο πολύ δύναμη παίρνουμε και βοήθεια από Αυτόν όταν τη χρειαζόμαστε. Πιστεύω πως από εδώ και πέρα θα με βοηθάει να πάνε όλα καλά στη ζωή μου. Τελειώνοντας, ελπίζω αυτό το περιστατικό να γίνει μάθημα σε κάποιους άλλους. Κύριε, υπέρ της επιστολόγων σου, ειπείσαι.